Coach, δύσκολη ήταν σήμερα. Τι έγινε στην τέταρτη περίοδο και δεν μπορέσατε να συνεχίσετε εκείνο το σέρι που τρέξατε στην τρίτη περίοδο? Εντάξει, ίσως χάθηκε συγκέντρωση στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ίσως υπερβολική πίεση που νιώθαν κάποιες κοπέλες. Εντάξει, μια ήττα. Σηκώνουμε κεφάλι και πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να αναλύσουμε τώρα. Την Τρίτη θα, από Δευτέρα, συγγνώμη, θα δουλέψουμε με ο coach στην προπόνηση περισσότερο. Να διορθώσουμε και τα λάθη μας για να μην ξαναεμφανιστεί το τέταρτο δεκάλεπτο που είδαμε σήμερα. Δύο ήττες φέτος και από την ανόρθωση και οι δύο. Τι πρέπει να αλλάξει γενικά η ΑΕΛ για να είναι ανταγωνιστική στο τέλος, στην post-season? Κοίτα, η ΑΕΛ είναι βασίλισσα του Κυπριακού μπάσκετ. Και στο γενικό και στον τριγό. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι να αλλάξει σε θέμα. Τώρα περισσότερη δουλειά, κεφάλια κάτω και συνεχίζουμε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Είμαστε η ΑΕΛ, δεν έχουμε κάτι να το αναλύσουμε περισσότερο. Κεφάλια κάτω και πολλή δουλειά, μόνο αυτό. Coach Μάριος Μονιάτης, ο βοηθός προμονής ΑΕΛ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στην ομάδα σας.